Θέσαμε τα αιτήματα στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς για το θέμα της μεγάλης καταστροφής που έχει υποστεί η Θεσσαλία από τις βροχοπτώσεις, αλλά και ο Εύρος από την πυρκαγιά του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήραμε ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα που θέσαμε, ούτε ως προς το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των ζημιών, πληρωμής των αποζημιώσεων για το 2023, αλλά και το τι θα γίνει με τα χωράφια που δεν θα καλλιεργηθούν, είτε αυτά είναι τα πλημμυρισμένα στρέμματα της Κάρλας, είτε τα στρέμματα που δεν θα καλλιεργηθούν λόγω φυρτών υλικών και διαβρώσεων του εδάφους, αλλά και χωράφια που μπορεί να καλλιεργηθούν μεν, όμως η παραγωγή θα είναι πολύ μικρή. Επίσης, δεν πήραμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και απαντήσεις στα αιτήματα για το πάγιο κεφάλαιο, στο οποίο υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις 6 μήνες μετά τις βροχοπτώσεις. Καθυστερήσεις και ως προς την αποζημίωση, αλλά ακόμα και τα 2.000 της πρώτης αγωγής που πολλοί συνάδελφοί μας δεν τα έχουν πάρει. Και τη φυτική παραγωγή και είπαμε τις αποζημιώσεις και για το 2023 και για την αναπλήρωση του εισοδήματος για το 2024, αλλά και για όσο χρόνο χρειαστεί, όσα χρόνια μάλλον χρειαστούν για να γίνουν ξανά παραγωγικά τα χωράφια. Ζητήσαμε να μην υπάρξει αλλαγή χρήση της γης, δηλαδή να παραμείνει παραγωγική η γη, ο θεσσαλικός κάμπος, ο έφορος θεσσαλικός κάμπος να παραμείνει, που πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα έργα ώστε να παραμείνει παραγωγική γη. Και βέβαια θέσαμε στον Πρωθυπουργό τα αιτήματα που έχουν να κάνουν με την άμεση καταβολή των συνδημένων ενισχύσεων, με τη ρευστότητα δηλαδή που χρειάζεται, γιατί βγαίνουμε στην καλλιεργητική περίοδο και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα σε χιλιάδες συναδέλφους μας, αν δεν υπάρξει ρευστότητα, να καλλιεργήσουν. Είναι χρήματα που μας τα χρωστάνε και πρέπει να τα δώσουν, όπως πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αλλά και να δοθούν στην πραγματική ζημιά οι αποζημιώσεις για την παραγωγή του 2023. Από τη συζήτηση βάλαμε και μια σειρά από άλλα ζητήματα, που όλα είναι σημαντικά. Αυτό που βγήκε είναι ότι για τα δέντρα και παραγωγικά και μη παραγωγικά, ότι θα υπάρξει αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου. Άρα για όλα τα δέντρα θα ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης του φυτικού κεφαλαίου. Ότι υπάρχουν ακόμα ζητήματα με τη ΔΗ, η οποία ζητάει να κόψει ρεύματα σε πλημμυρισμένους, παρότι έχει κατατηθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή. Γιατί λέει η ΔΗ ότι είναι ανεξάρτητη, μας είπαν οι υπουργοί δηλαδή, ότι είναι, η ΡΑΕ είναι ανεξάρτητη αρχή δεδομένων και δεν είναι δεδομένο ότι θα υπακούσει τέλος πάντων στην νομοθετική ρύθμιση, που αυτό επίσης το θεωρούμε σοβαρό πρόβλημα. Και τέλος, σοβαρό πρόβλημα θεωρούμε το γεγονός ότι δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα για την έκθεση των Ολλανδών, για τη δεύτερη έκθεση των Ολλανδών. Το τι περιέχει ακριβώς, υπόθηκαν κάποια λίγα πράγματα. Χρειάζεται να γίνει μια πολύ πιο συγκεκριμένη συζήτηση, γιατί φαίνεται ότι θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλίας. Εμείς αυτό εκλάβαμε από τη συζήτηση, ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και στα μεγάλα φράγματα, κυρίως στα μεγάλα φράγματα που πρέπει να γίνουν, δηλαδή το φράγμα της Σκοπιάς, το φράγμα της Πύλης, το φράγμα Μουζακίου. Εμείς ως αγροτικό κίνημα, και το προηγούμενο διάστημα με τα μπλόκα μας και τώρα με κινητοποιήσεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε επίλυση των αιτημάτων. Ζητάμε από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις το επόμενο διάστημα, να δώσει ουσιαστικές λύσεις και να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Σε διαφορετική περίπτωση και πάλι θα είμαστε στους δρόμους του αγώνα διεκδικώντας, γιατί μόνο μέσα από αυτή την πίεση, μέσα από τον αγώνα μας, μέσα από τη μαζική συμμετοχή μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Οι ενισχύσεις από πότε θα αρχίσουν να καταβάλλονται, τι σας είπανε? Οι ενισχύσεις για το 2023 θα είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου σαν καταληκτική ημερομηνία, αλλά δεν έχει υποθεί ακόμα το ποσό της αποζημίωσης για κάθε προϊόν. Για τα επόμενα χρόνια, ώστε να γίνουν παραγωγικά τα χωράφια, δεν υπάρχει τέτοιο χρονοδιάγραμμα. Αυτό είπα, ότι δεν μας απάντησαν στο χρονοδιάγραμμα και στη ρευστότητα. Εκεί έχουμε θέματα. Σε αυτά τα δύο έχουμε σοβαρά θέματα. Για τον Εύρο σας είπε κάτι? Για τον Εύρο υπόθηκαν, έβαλε ο συνάδελφος από τον Εύρο ζητήματα των καταστροφών εκεί. Δεν υπόθηκε κάτι συγκεκριμένο. Είναι το ίδιο όπως και στη Θεσσαλία. Δεν δόθηκε μια ουσιαστική απάντηση και εκεί οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχει καταστραφεί μεγάλο τμήμα της παραγωγής και των παραγωγικών εκτάσεων. Δεν υπάρχουν απαντήσεις.